centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Ο Δήμος του Άργους που θυμίζουμε ήταν ο πρώτος Δήμος που με έκτακτα συμβούλια, με απολυμάνση όταν οι άλλοι πετούσαν χαρταετό, ήταν εκεί από τους πρώτους Δήμους που αντιλήφθηκε τι θα γίνει πανελλαδικά. Μιλάμε τώρα και όχι για τον νομό Καστοριάς. Από τότε μέχρι τώρα όμως κύλησε πάρα πολύ νερό στα βλάκια, κύριε Κεπαψόγλου, και έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο στο νομό. Ήταν μέσα στην φαντασία σας το που θα φτάνε ο νομός ή ξεπέρασε και τη φαντασία σας? Το θέμα δεν είναι, Χρήστο, το τι μπορούμε να φανταστούμε, αλλά το θέμα είναι να βλέπουμε το τι γίνεται σήμερα, το τι γίνεται κάθε ώρα, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν κάθε ώρα, και το τι κάνουμε όλοι ως θεσμικοί φορείς, είτε εκτελώντας εντολές ή δίνοντας εντολές προς εκτέλεση, για να συμβάλλουμε όλοι μαζί σε αυτόν τον πόλεμο, θα έλεγα εγώ, γιατί στην ουσία πόλεμο έχουμε, αυτές είναι οι συνθήκες. Ναι. Βλέποντας βέβαια την κατάσταση που επικρατούσε τότε στην Ιταλία όταν κάναμε το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην το φανταζόμασταν, αλλά η διέστηση μου έλεγε ότι κάπου εδώ θα φτάναμε. Γιατί είχα και μάλλον δεν τα έχουμε δει και όλα, από ό,τι καταλαβαίνω. Η αίσθηση μου είναι ότι δυστυχώς ακόμη είμαστε στην αρχή, και τουλάχιστον με αυτά που μας λένε οι ειδικοί, γιατί δεν είμαι από αυτούς που θέλω να το παίζω ειδικός. Διαβάζω πάρα πολύ, ακούω πάρα πολλά, συνδυάζω απόψεις, και σαφώς δεν μπορώ να μην δεχθώ τις απόψεις των ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι έχουν εντρυφήσει σε ανάλογα θέματα, και μάλιστα όταν έχουμε το παράδειγμα της Ιταλίας ή της Ισπανίας, που είναι χαρακτηριστικό από τη μια και από την άλλη της γενικότερης αφασίας, θα έλεγα εγώ, ναι, που επικρατεί στην Αγγλία, που δυστυχώς τώρα διαπιστώνουν ότι αυτή η ανοσία της Αγέλης τελικά δεν είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια δεν διακρίνει και ιδιαίτερη ευαισθησία τους Άγγλους, εδώ που τα λέμε ως λαό, για να έκαναν και κάτι διαφορετικό. Εμείς δεν είμαστε Άγγλοι, εμείς είμαστε άνθρωποι ως φυλή ιδιαίτερα ευαίσθητοι, που σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας, σεβόμαστε τους ηλικιωμένους, σεβόμαστε τις ευπαθείς ομάδες, και αυτό οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Και προς αυτό το κομμάτι γίνεται οποιαδήποτε δράση, οποιασδήποτε πράξεις, είτε γινόμαστε αρεστοί για κάποιους είτε όχι. Είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας, είμαστε ήσυχοι στον όρκο που δώσαμε να διασφαλίσουμε το δημόσιο και δημοτικό συμφέρον, και αυτό έχουμε ως πρότυπο και αυτό κάνουμε καθημερινά. Και ως Δήμος έχετε βγει με μια καμπάνια να ενημερώσετε τον κόσμο να μείνει στο σπίτι, όπου και αν είστε λέτε μείνετε σπίτι. Από την άλλη συμμετέχετε σε όλες τις σκέψεις που έγιναν εδώ, πάρθηκαν και κάποιες αποφάσεις, ζητάμε την καραντίνα, δεν μας τη δίνουν. Υπάρχουν και τα πλεονεκτήματα, υπάρχουν και τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας κατάστασης. Υπάρχουν τα 18 κρούσματα στον νόμο, τα 10 στο νοσοκομείο. Απεγνωσμένα υπάλληλοι του νοσοκομείου, κύριε Κεπαψόγλου, ζητάνε ακόμη και μάσκες. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά, αλλά βρισκόμαστε ένα βήμα πριν το. Βγάλατε γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης στο Άργος. Και όχι μόνο αυτό, ήδη όλο αυτό λίγο κάπως τροποποιημένο και καλύτερα θα έλεγα δομημένο από το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό μήνυμα, αυτή τη στιγμή ήδη ξεκινάει ένα όχημα το οποίο, όπως προβλέπετε άλλωστε, ως όχημα πολιτικής προστασίας, θα γυρίσει με την παλιός κοινός λεγόμενη Τουντούκα όλο το Δήμο, να ανακοινώνει στους συμπολίτες μας, στους συνδημότες μας, την κατάσταση την οποία βρισκόμαστε. Γιατί δυστυχώς θα το πω για πολλωστή φορά. Δηλαδή σε λίγο αυτοκίνητο με Τουντούκα θα γυρνάει τα χωριά του Άργους. Βεβαίως. Για να ενημερώνει τον κόσμο να μένει σπίτι. Να μένει σπίτι, γιατί είναι θέμα συλλογικής πειθαρχίας και συλλογικής απόφασης. Είναι υποχρέωση
όλων και το οφείλουμε στα παιδιά μας και στους ηλικιωμένους και σε όλους μας τους συνανθρώπους. Οι υπηρεσίες και οι δομές του Δήμου είναι στην υπηρεσία όλων συνέχεια. Άλλωστε προβλέπεται και από τις ΠΝΠ που έχουν βγει, που βγαίνουν κάθε μέρα, αλλά είτε υπήρχαν είτε δεν υπήρχαν ΠΝΠ, ως Δήμος θα το είχαμε κάνει ήδη, όπως ήδη το είχαμε ξεκινήσει, όπως προείπατε πολύ πριν. Και για όσο δε για τα 18 κρούσματα, ναι, που λέτε, αίσθησή μου ότι είναι πολλαπλάσια και φαντάζομαι αυτό το λένε, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Ναι. Γιατί τελικά το επιβεβαιωμένο κρούσμα δεν ξέρουμε ποιο είναι τελικά. Άλλο ευστράπελο και αυτό. Η και διασπορά το που έχει γίνει στην κοινότητα πια ίσως είναι τόση που δεν μπορούν να μετρηθούν τα κρούσματα στην Καστοριά. Δεν είναι όμως ποτέ αργά να έρθει το απόρριτο για να δούμε όποιον ας τελικά... Ας έρθουμε λοιπόν εδώ, γιατί τις τελευταίες μέρες γίνεται ένας κακός χαμός και με αυτήν την ιστορία. Άλλοι που το λένε, άλλοι που δεν το λένε, άλλοι που το έχουν και δεν το λένε. Τι γίνεται τώρα εδώ? Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Πώς θα προφυλαχθεί η κοινότητα? Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το έγγραφο το οποίο έχουμε προσυπογράψει ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου και οι τρεις δήμαρχοι προς τον Υφυπουργό πλέον Γενική Πολιτικής Προστασίας για την θέση σε καραντίνα στο νομό, θέτουμε και αυτό το θέμα. Την άρση του απορρίτου και των προσωπικών δεδομένων αυτών που είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα, για να μπορέσουμε ως τοπικές φορείς, δεν θα βγάλουμε ντουντούκα γι' αυτό, απλά θα πάμε διακριτικά να διασφαλίσουμε τη διασπορά. Στον όποιο βαθμό και ούτε αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει... Ούτε θα βγει δελτίο τύπου ποιοι είναι οι 18. Ακριβώς. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και ένα μήνα. Δεν έγινε. Έστω ας γίνει τώρα. Έστω ας προσπαθήσουμε την τελευταία στιγμή όσο μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τους υγιείς από τους νοσούντες. Να απομακρύνουμε αυτές τις ευπαθείς ομάδες που νοσούν και να μην προσπαθούμε στο τέλος να δίνουμε λύσεις κατασταλτικές. Να πάμε να προλάβουμε ό,τι μπορούμε να περισσώσουμε έστω και την ίστατη στιγμή. Και γι' αυτό κάνουμε αυτή την έκκληση προς τους συνανθρώπους μας και προς τους συμπολίτες μας. Να μείνουν στο σπίτι. Έχουμε ηθική υποχρέωση όλοι να το πράξουμε. Όχι μόνο οι θεσμικοί, αλλά οι πάντες, ο απλός πολίτης. Εμείς οι θεσμικοί ούτως ή άλλως είμαστε εδώ. Ανεξάρτητα που εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου, ανήκω και στις ευπαθείς ομάδες. Η συνείδησή μου όμως μου λέει ότι πρέπει να είμαι εδώ όχι καθημερινά, αλλά συνέχεια. Αυτό κάνουμε όλοι. Και γι' αυτό θέλουμε την ουσιαστική βοήθεια όλων των συμπολιτών. Όχι να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Να έχουμε την άμεση πληροφόρηση και να μένουν προφυλαγμένοι, προφυλάσσοντας τους εαυτούς τους πρώτα απ' όλα και έτσι προφυλάσσοντας τους συνανθρώπους μας. Μένοντας στο σπίτι, δεν βγαίνουμε έξω, βγαίνουμε μόνο για τα απολύτως απαραίτητα και δεν συνοστιζόμαστε. Μπορεί να χαλάμε την καθημερινότητά μας, μπορεί να χαλάμε τη βόλεψή μας. Πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές. Ζητάμε και ζητάτε στο κοινό κείμενο αυτό, κύριε Παπτσόλου, το να τεθεί ο νομός σε καραντίνα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Βλέπουμε σκηνές ήδη από τη Δαμασκηνιά και την Δραγασιά. Βλέπουμε τους ανθρώπους με τις στολές να πηγαίνουν φάρμακα και τρόφιμα έξω από την πόρτα και να εξαφανίζονται. Βλέπουμε την απαγόρευση επίσης της κυκλοφορίας. Είναι σε μικρογραφία αυτό που μπορεί να ζήσει να ζήσουν οι πόλεις μας, τα χωριά μας, το επόμενο διάστημα. Και επειδή έγινε και πολλής λόγος για το τι θέλουν και οι βουλευτές, επειδή δεν υπέγραψαν το συγκεκριμένο κείμενο, μετά μάλιστα και από παρόντες του κ. Σαββόπουλου να μην το υπογράψουν. Η κ. Τελιγιορίδου μας δηλώνει ότι είναι υπέρ της καραντίνας. Και έκανε και ερώτηση σήμερα στην Αυλή γιατί δεν έχει μπει η Καστοριά ακόμη σε καραντίνα. Από την άλλη, γνωρίζετε, επειδή ήσασταν και στη σύσκεψη, ο κύριος Τζικαλάγιας τι ακριβώς πιστεύει? Δεν έχω καταλάβει ακόμη. Δεν έχω καταλάβει ακόμη. Και δεν νομίζω ότι είναι... Επειδή δηλώσεις το ήταν λίγο έτσι... Υπεύθυνη λίγο... θέση, ναι, κάποιου θεσμικού σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Εγώ ειλικρινά δεν θα μπω σε λογική κριτικής. Κοιτάω το τι μπορώ να προσφέρω
ουσιαστικά και εμπράκτως, χωρίς λόγια, χωρίς δηλώσεις, χωρίς να τρέχω από κανάλι τοπικής ή εθνικής εμβέλειας για να λύσω τα υπαρξιακά μου προβλήματα. Έχω μάθει να δουλεύω και αυτό κάνω και αυτήν την κρίσιμη στιγμή. Πιστεύετε ότι κάποιοι στον τόπο... και οι υπόλοιποι. Ναι, πιστεύετε ότι κάποιοι στον τόπο μας δεν το κάνουν αυτό, αυτές τις ώρες? Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Αλλά γιατί να κάνουν δουλειά, γυρνάνε από τα κανάλια, από κανάλι σε κανάλι. Δεν θα μπω στη λογική να κρίνω ανθρώπους και θεσμικούς. Ο καθένας σας κάνει την αυτοκριτική του. Και στο τέλος θα κριθούμε όλοι για το τι κάναμε και το τι δεν κάναμε. Τουλάχιστον να είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας ότι αυτό που έπρεπε και μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Γιατί εδώ σε αυτό τη μάχη δεν περισσεύει κανένας. Γιατί σε όλη αυτή τη μάχη πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Να εκτελούμε εντολές, αλλά και να δίνουμε εντολές και να παίρνουμε πρωτοβουλίες. Που κατά την άποψή μου δεν το έχουμε πράξει στο βαθμό του δυνατού. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ, γιατί η πανδημία αυτή μας έχει προλάβει, γιατί είναι πολύ πιο μπροστά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν θα μπω στη διαδικασία, γιατί έχει υποθεί άπειρες φορές το πώς ξεκίνησε, το τι έπρεπε να κάνουμε και το τι δεν είχαμε κάνει. Ποιος το έφερε και γιατί το έφερε, ναι. Θα πω απλά, έπεσε ψάχνοντας, γιατί πέραν όλων των άλλων ψάχνω και πάρα πολύ αλληλογραφίες, έπεσε στην αντίληψή μου μία εγκύκλιος στις 6 Δευτέρου από τον ΕΟΔΗ προς όλες τις υγειονομικές μονάδες της Ελλάδας, προς όλες τις υγειονομικές μονάδες των πυλών εισόδου της χώρας, αεροδρομίων, λιμανιών, σιδηροδρομικών σταθμών, που έλεγε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες υπάρχουν, λοιπόν, οι ιατρικές αρμόδιες υπηρεσίες σε όλα τα αεροδρόμια, σε όλα τα λιμάνια, που από ό,τι διαφαίνεται δεν έκαναν τίποτε. Μα το θυμόμαστε με την περίπτωση του Λυκείου σας, που ενώ είχατε την πληροφορία ότι θα ελεγχθούν τα παιδιά, και δεν είναι στιγμές που θα πρέπει να σκεφτόμαστε αυτά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι το τι κάνουμε τώρα, το επόμενο λεπτό. Το τι δεν κάναμε θα το δούμε στο τέλος, μετά από 2-3 μήνες. Και ποια ήταν τα λάθη μας? Όταν όλα αυτά θα έχουν περάσει. Και εύχομαι, επειδή σίγουρα δεν θα έχουμε βγει αλόβητοι και διαφαίνεται αυτό ότι δεν θα βγούμε αλόβητοι, εύχομαι αυτό το λάβωμα να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο. Αυτό εύχομαι. Αλλά έστω και την ίστατη στιγμή κάνω έκκληση προς όλους να, με πολύ υπευθυνότητα, με πολύ σοβαρότητα, με πολύ αντικειμενικότητα και με πολύ προσωπική ευθύνη να αντιληφθούμε το τι μπορεί και πού μπορεί να συμβάλλει ο καθένας, είτε απλός πολίτης είτε θεσμικός σε οποιονδήποτε βαθμό. Αυτό νομίζω ότι πρέπει. Πολλοί μας ζητάνε να ορίσετε κι εσείς από τη δική σας μεριά, γιατί και όλο το προηγούμενο διάστημα, με ανθρώπους που ήταν στη σύσκεψη, για αυτή την περίφημη καραντίνα. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Παπαψόγλου, υπάρχουν και άνθρωποι στο νομό μας που δεν βλέπουν καλά το να μπει η Καστοριά. Βλέπουν και αρκετά αρνητικά στο να μπει η Καστοριά σε καραντίνα, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Όπως τα αρνητικά ποια θα είναι? Παραδείγματος χάρη, νωρίτερα, ας πούμε, βέβαια είπαν οι άνθρωποι πάνω απ' όλα η υγεία και πρώτο είναι αυτό, αλλά έρχεται το Πάσχα. Υπάρχουν περίπου 400 οικογένειες στο νομό μας που ασχολούνται με τον κτηνοτροφικό κλάδο. Σε μια τέτοια περίπτωση καραντίνας δεν θα μπορεί ούτε το γάλα να φύγει, ούτε φορτηγά να έρθουν εδώ για να φορτώσουν γάλα. Για το Πάσχα, επίσης, επειδή το 50%, ίσως και παραπάνω του νομού μας, στα αμνοερήφια, φεύγει από το νομό μας, δεν θα μπορεί επίσης να φύγει. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή. Άλλοι πιστεύουν επίσης ότι, και στέλνουν εδώ και τα μηνύματά τους, ότι θα στιγματιστεί για πάρα πολλά χρόνια η περιοχή μας. Και δεν θα πλησιάζει άνθρωπος ακόμη. Θέλουμε και τα λήξη να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή προτιμούμε να ζούμε μια εικονική πραγματικότητα, ότι όλα τα πράγματα στην Καστοριά βαίνουν καλώς και σε όποιο βαθμό, όπως βαίνουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν παρεκκλίνουμε από τους μέσους όρους κατά πολύ, όταν είμαστε στο 12% του ποσοστού θνησιμότητας επί του πανελλαδικού αριθμού των κρουσμάτων, ενώ ο μέσος όρος είναι 1%. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτά τα ξεχνάμε.
Ή θεωρούμε λοιπόν ότι όλα αυτά δεν τα σκεφτόμαστε? Φανταζόταν ποτέ κανένας ότι η Δαμασκηνιά και η Δραγασιά, που ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι όλοι οι άνθρωποι αυτοί δραστηριοποιούνται στην πόλη του Άργους Οριστικού, θα βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση? Αν προσέχαμε λοιπόν, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το βαθμό. Αν υπήρχε άρση του απορρίτου, θα είχαμε προλάβει την κατάσταση και στη Δραγασιά και στη Δαμασκηνιά. Αυτά λοιπόν ας κάτσουν να προβληματιστούν και να τα σκεφτούν λίγο καλύτερα, και με δεύτερη και τρίτη και τέταρτη σκέψη όλοι αυτοί που ελαφρά την καρδία κοιτάνε μόνο τη μία πλευρά. Ότι υπάρχει και θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα. Ναι. Όχι μόνο στο νομό αλλά σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι δεδομένο και από ό,τι βλέπω, και το βλέπουμε όλοι, το έχει αντιληφθεί και κεντρικά η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό και μπαίνει σε διαδικασία ανακοίνωσης κάποιων οικονομικών μέτρων στήριξης. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει πόλεμος χωρίς απώλειες. Τώρα, διαφορά είναι ότι εδώ δεν έχουμε τον αντίπαλο απέναντί μας, δεν έχουμε την αρκούδα όπως λέω να μας επιτίθεται. Γι' αυτό και το έχουμε πάρει πολύ ελαφρά. Είναι αόρατος ο εχθρός. Είναι αόρατος ο εχθρός. Είναι αόρατος ο εχθρός και είναι ύπουλος. Θέλω λοιπόν εκεί που είσαι ήρεμος και απλά καθήμενος σου επιτίθεται. Αυτό δεν έχουμε αντιληφθεί. Γιατί απλά έβαλες το δάχτυλό σου στα μάτια σου ή στο στόμα σου. Τώρα κύριε Παπαψόγλου, πώς ορίζεται αυτή η καραντίνα? Δηλαδή προσπαθούμε να... Γιατί όλοι ρωτάν να μπούμε ρε παιδιά στη καραντίνα. Τι είναι η καραντίνα? Το τι είναι η καραντίνα, καταρχήν υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα συγκεκριμένα, αλλά έχουν να κάνουν και με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Άρα λοιπόν μπαίνει ο νομός μας σε καραντίνα αύριο. Τι θα γίνει αυτό εδώ? Δεν θα το αποφασίσω εγώ και θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο να είμαι εγώ αυτός που θα πω ως ξερόλας, γιατί είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο, ναι, στην Ελλάδα να γνωρίζουν οι πάντες τα πάντα και ειδικά στα καφενεία. Δεν θα το πω αυτό, υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί που αν τελικά με όλη αυτή την πίεση αποφασίσουν ή δεν αποφασίσουν να μπει ο νομός σε καραντίνα και να επιληφθούν όλων των υπολείπων μέτρων αυτών που έχουν σταλεί και έχουν συνυπογραφεί στο κείμενο προς τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, θα πρέπει κεντρικά να αναλυφθεί υπεύθυνα και αυτή η ευθύνη. Γιατί υπάρχει ευθύνη και στη μία περίπτωση αλλά και στην άλλη. Εύχομαι για αυτούς τους ειδικούς να είμαστε στην καλύτερη κατάσταση και να μην κηρυχθεί. Κανένας δεν θα το ήθελε. Δυστυχώς όμως η αίσθησή μου είναι ότι ακόμη είμαστε στην αρχή, ότι η κατάσταση πλέον καταγραφής και ιχνηλάτησης έχει ξεφύγει. Δυστυχώς δεν αντιμετωπίζουμε όλοι με την ίδια σοβαρότητα μετά και τα τελευταία, να μην λέω ονόματα. Όχι έχω, όχι δεν έχω, όχι πήγα στο νοσοκομείο να δώσω δείγμα, όχι δεν έδωσα, όχι είμαι αρνητικός, όχι είμαι θετικός, όχι είμαι γίγαντας, όχι είμαι θηρίο, όχι δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτά δεν είναι σοβαρότητες. Και μάλιστα από ανθρώπους που εκπροσωπούν ομάδες συντεχνιών. Αυτή όμως είναι η κατάσταση και τη ζούμε καθημερινά. Με θέματα ασφάλειας της δημόσιας υγείας δεν παίζουμε. Αναλαμβάνουμε το προσωπικό θάρρος της ευθύνης και λέμε ναι, έχω πρόβλημα. Πηγαίνω εκεί. Βρέθηκα με αυτούς. Φροντίζω να τους προστατέψω. Αυτό το λέτε και έχει αποδέκτη που λέτε αυτή τη στιγμή? Ορίστε. Αυτό που είπατε μόλις τώρα έχει και συγκεκριμένο αποδέκτη ή το λέτε γενικά? Έχει πολλούς αποδέκτες, γιατί πάρα πολλοί υπάρχουν από ό,τι διαφαίνεται. Μάλιστα. Και νομίζω ότι το ξέρετε πολύ καλά εσείς καταλαβαίνουμε... οι άνθρωποι των ΜΜΕ, οι οποίοι έχετε και ήδη επιφορτιστεί όλο αυτό το διάστημα με την ενημέρωση των συνδημοτών μας. Και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε, αναγκαζόμαστε να είμαστε μόνοι μας εδώ, χωρίς τους συνεργάτες, γιατί στα μέτρα προφύλαξης είναι να μην έρχονται ούτε οι εργαζόμενοι στο σταθμό και πραγματικά δουλεύουν από το σπίτι για να μας βοηθάνε, δηλαδή με έναν τρόπο ανορθόδοξο. Η πρόταση όμως για την καραντίνα και για την έκτακτη ανάγκη είχε απάντηση. Κύριε Παπαψόγλου, θέλετε να τη θυμηθούμε
μαζί και να τη σχολιάσετε. Από τον αρμόδιο υφυπουργό. Για ακούστε λίγο. Ναι. Το θέμα της υπάρχει πράγματι μία ανησυχία, αλλά η ανησυχία αυτή δεν σημαίνει ότι υπό οποιαδήποτε πίεση και χωρίς τα πραγματικά δεδομένα θα προχωρούμε σε καραντίνες. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το νοσοκομείο ενισχύεται και σε προσωπικό και έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε από τις ανησυχίες σε καραντίνες χωρίς να γνωρίζουμε τα πραγματικά γεγονότα. Είναι πολύ, θα λέγαμε, ενηγματική η δήλωση αυτή. Γιατί μπήκε σε καραντίνα? Γιατί το ασθένησε το μισό χωριό, προφανώς. Γιατί υπάρχουν κάποια άλλα πραγματικά γεγονότα εκεί. Βέβαια, είπε και για το νοσοκομείο, να πω και εδώ. Είπε και για το νοσοκομείο ότι ενισχύεται την ώρα που ο πρόεδρος φωνάζει ότι δεν έχουν μάσκες επίσης. Άρα θα πρέπει να φτάσουμε σε σημείο. Όχι, εδώ από ό,τι άκουσα τον υφυπουργό, άλλα λέει. Ότι το νοσοκομείο είναι έτοιμο και είναι όλα μια χαρά. Αυτό και ο πρόεδρος του νοσοκομείου, γιατί βγαίνει και λέει δεν έχουμε μάσκες, βοηθήστε μας. Άρα μάλλον όλοι φαντάζονται πράγματα. Αυτό αρχίζουμε να πιστεύουμε. Τι να πω. Ότι γι' αυτό λέω ότι όλοι μάλλον ζούμε μια εικονική πραγματικότητα. Και δεν βλέπουμε την πραγματικότητα, τη ρεαλιστική, την καθημερινή, το τι ζούμε εδώ. Αυτό λέω, μάλλον διέστανται οι απόψεις. Μετά το όχι που εισπράξαμε λοιπόν, τελείωσε η ιστορία. Θα επανέλθετε με κάποιον τρόπο, κύριε Παψόλου? Χθες ήσασταν, παραδείγματος χάρη, στη σύσκεψη που έγινε την έκτακτη με την πολιτική προστασία, με το στρατό, με την αστυνομία, όλοι εκεί. Στην αντιπεριφέρεια. Ναι, σαφώς. Ήταν ένα το περιφερειακό τοπικό όργανο, είναι θεσμοθετημένα όργανα τα οποία συνεδριάζουν, όπως είναι το συντηρητικό τοπικό όργανο του Δήμου, υπάρχει και στην αντιπεριφέρεια και υπάρχει και στην περιφέρεια. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και πολύ σωστά ο αντιπεριφερειάρχης συγκάλεσε το όργανο αυτό για να το δούμε, για να δούμε πλέον και θεσμικά το τι προβλέπεται και το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην κατάσταση που βρισκόμαστε, γιατί είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ακούστηκαν προτάσεις για εναλλακτικά σενάρια του τι θα γίνει όταν πλέον θα έχουμε φτάσει στην κορύφωση του φαινομένου αυτής της επιδημίας, γιατί ξαναλέω ότι η αίσθηση όλων είναι ότι βρισκόμαστε στην αρχή. Υπόθηκαν κάποια πράγματα. Ναι, υπάρχουν κάποια από αυτά που μπορείτε να μας πείτε? Ναι, για εναλλακτικές λύσεις, για το που θα μπορούσαν να υπάρχουν σταθμοί αιμοληψιών, ορίστηκαν δύο χώροι και μάλιστα για να υπάρχει και μεγαλύτερη διασπορά τόσο στο Άργος όσο και στην Καστοριά, το που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν με μια πρόταση των εργαζομένων του Κέντρου Υγείας του Άργους να πηγαίνουν τα μη μολυσματικά περιστατικά στο Κέντρο Υγείας του Άργους, το οποίο θα λειτουργεί σαν τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, βέβαια εδώ να πούμε με την προϋπόθεση ότι θα ενισχυθεί και αυτό και θα επιστρέψουν οι νοσηλεύτριες, οι οποίες να μην θυμόμαστε, θα τα δούμε μετά θεωρώ, γιατί ακόμα αυτό το κομμάτι δεν έκλεισε, οι οποίες μεταφέρθηκαν εσπεσμένα στο ΚΕΦΙΑΠ χωρίς λόγο, χωρίς να υπάρχει κανένα νοσηλευόμενος εκεί, αποδυναμώνοντας έτσι το κέντρο υγείας και με νοσηλευτές αλλά και με γιατρούς, γιατί από ό,τι μάθαμε πλέον υπάρχει και μετακίνηση κάποιου γιατρού, έτσι ώστε τα μη μολυσματικά να πηγαίνουν στο κέντρο υγείας και τα μολυσματικά περιστατικά να πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Και μάλιστα όταν θα πάμε επί της ουσίας να γίνει αυτή η περιβόητη απολύμαση σε όλο το νοσοκομείο, που είναι γνωστό σε όλους ότι πιθανόν να είναι τμήματά του μολυσμένα και θα ελεγχθούν, γιατί το γράφουμε και αυτό. Το ζητάει απεινωσμένα ο κύριος Κουσουρίας, δεν γίνεται. Όλο το υγειονομικό προσωπικό να λειτουργήσει ένα τμήμα υποδοχής στο ΚΕΦΙΑΠ, το οποίο είναι απομακρυσμένο, εννοείται όμως. Το πρότειναν οι γιατροί, ήταν και ο κύριος Μαγαλιός εδώ προχθές στην εκπομπή μας. Το πρότειναν, είμαστε ένα καθαρό κέντρο υγείας, δεν έχουμε κρούσματα εδώ, ελάτε να βοηθήσουμε και εδώ. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον γίνεται πολύ επισταμένη δουλειά. Όλα αυτά που λέγαμε λοιπόν τότε, που κάποιοι τα αμφισβητούσαν, άρα αποδεικνύεται για άλλη μια φορά. Και σε τέτοιες, στη φουρτούνα λέει φαίνεται ο καπετάνιος. Άρα αποδεικνύεται ότι όλα αυτά που λέγαμε για το κέντρο υγείας δεν ήταν ούτε ψευδαίγητα στοιχεία και το ποια ουσιαστική και σοβαρή δουλειά γίνεται. Αλλά ξαναλέω, δεν μένουμε σε αυτά. Κοιτάμε το παρόν
Κοιτάμε το τι θα γίνει την επόμενη ώρα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ότι θα πρέπει όλοι μαζί, ξαναλέω, όλοι μαζί να συνταχθούμε για να δούμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό τον κίνδυνο που ήδη βρίσκεται εδώ. Τώρα, κύριε Κεπαψόγλου, για να επανέλθουμε λίγο στην καραντίνα και μετά την άρνηση που έχουμε, θα επανέλθετε με κάποιον τρόπο και αν, επειδή λέτε είμαστε στην αρχή, μπει η καραντίνα μετά από μία ή δύο εβδομάδες όταν τα πράγματα θα έχουν χοντρίνει, πιθανά. Θα είναι αργά. Πιστεύετε δηλαδή ότι πρέπει να μπει τώρα, σήμερα, χθες ή και σε δύο εβδομάδες, να δούμε τα πραγματικά γεγονότα που λέει ο Υπουργός, θα προλάβουμε. Δεν ξέρω πόσο βαρύνουσα σημασία θα έχει η άποψή μου ή ο λόγος μου. Γιατί η άποψή μου θα είναι περισσότερο στο θεσμικό κομμάτι. Σε αυτά νομίζω βαρύνουσα σημασίας έχουν περισσότερο ο λόγος των ειδικών. Ακούμε διάφορες δημοσιεύσεις και από ό,τι έμαθα χθες είχατε και εσείς φιλοξενήσατε στην εκπομπή σας έναν διάσημο επιστήμονα ο οποίος ανέφερε το τι σημαίνει και το πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Τα δύο διαφορετικά μοντέλα της Ιταλίας, ναι, με την Αγγλία. Αν θέλουμε να γίνουμε Αγγλία και να είμαστε ρεαλιστές, είναι και να μάλλον πούμε, πολύ εύκολο να νοσήσουμε το 60%, όσοι αντέξουν άντεξαν, όσοι δεν αντέξουν θα αποδημήσουμε εις Κύριον. Είναι πολύ λογικό. Είναι αυτό που λέμε, όσοι να πεθάνουν να σπεθάνουν. Όχι, εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά έχω και συναισθάνομαι και τον λέω έτσι με απόλυτη ειλικρίνεια και απόλυτη υπευθυνότητα ότι δεν μπορώ να μπω σε αυτή. Υπάρχει όμως μισό λεπτάκι, επειδή υπάρχει αυτό. Έχετε ακούσει ότι και τοπικοί παράγοντες μπορεί να είναι τις θέσεις όσοι είναι να πεθάνουν να σπεθάνουν. Τα έχουμε ακούσει αυτά και σε συσκέψεις. Και δεν θέλω να μένω σε αυτά, γιατί θέλω να κοιτάω. Έτσι όπως το είπατε τώρα, γιατί γι' αυτό σας το ρωτάω. Έτσι όπως το είπατε. Ξέρετε, λοιπόν, δεν χρειάζεται να ρωτάτε εμένα. Άρα λοιπόν, υπάρχει παράγοντας, λέτε, του τόπου, που σε σύσκεψη είπε, όσοι είναι να πεθάνουν, να σπεθάνουν. Του τόπου μας, εδώ στην Καστοριά. Χριστό, να μην φτάνουμε σε σημείο, ξαναλέω, ότι υπόθηκε, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά δεν θα μπω. Μισό λεπτάκι λίγο, κύριε Παψόγλου, μισό λεπτάκι, γιατί αυτό είναι τρομακτικό. Υπάρχει παράγοντας τοπικός που σε σύσκεψη είπε όσοι είναι να πεθάνουν, ας πεθάνουν. Αυτό υπόθηκε σε σύσκεψη Καστοριάς. Μπορεί να μην υπόθηκε ακριβώς έτσι όπως το λες, αλλά το νόημα ήταν αυτό ότι πάμε στην ανοσία της Αγγέλης. Ό,τι ακριβώς έκανε το μοντέλο της Αγγλίας. Και λέω ξανά και το ξεκαθαρίζω ότι δεν είμαι αυτής της άποψης. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι μπορεί να είναι κάτι. Είναι τρομακτικό αυτό που ακούστηκε. Είναι τρομακτικό αυτό που ακούστηκε. Παρακαλώ, είναι πολύ πιο ψυχοφθόρο, πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο οικονομικά βαρύ το να μπούμε στη διαδικασία να περισσώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους και δει τις ευπαθείς ομάδες παρά να μπούμε στη λογική της διαχείρισης με το μοντέλο της Αγγλίας έτσι ώστε να φτάσουμε κατευθείαν στην ανοσία της Αγγέλης. Οπότε όσοι θα προσβληθούν από τον ιό θα προσβληθούν, όσοι θα αντέξουν θα αντέξουν και όσοι πεθάνουν δεν αντέξουν. Όχι, δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι. Πάντως εδώ όση ώρα το είπατε τώρα γεμίσει εδώ ο πίνακας, εδώ ο πίνακας που μας έρχονται τα μηνύματα, ποιος το είπε. Δεν πειράζει. Δεν θα το πει. Όλα αυτά όταν θα περάσει αυτή η μπόρα. Θα το πείτε. Βεβαίως. Βεβαίως και θα υποθούν πολλά πράγματα τότε. Και διαζώσεις και μέτωπο κατά μέτωπο. Είναι... Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δεν φοβάμαι. Γιατί είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου. Γιατί έχω μάθει να κάνω αυτό που μου έχουν εμπιστευτεί οι συμπολίτες μου. Και το κάνω μάλιστα σε μια περίοδο που ξαναλέω που κάλλιστα θα μπορούσα κι εγώ να κοιτάξω τον εαυτό μου με απόλυτη δικαιολογία ανήκοντας στις ευπαθείς ομάδες και να είμαι κι εγώ σε περιορισμό. Δεν το κάνω, αλλά είμαι 16 ώρες τουλάχιστον την ημέρα. Τεστ εσείς έχετε κάνει, όχι? Στο Δημαρχείο. Δεν ξέρω αν θα κάνετε κι εσείς ένα τεστ όμως. Πιθανόν να χρειαστεί, γιατί με την επαφή με τόσο κόσμο που πιθανόν να
είναι φορέας, γιατί πλέον δεν ξέρουμε ποιος είναι φορέας. Γιατί μπορεί να κάνει ποιος φορέας ασυμπτωματικός, να μην έχει καν, δηλαδή να νιώθει περδίκη πραγματικά. Ακριβώς. Και τάβρος, όπως είπατε νωρίτερα, και να νομίζει ότι είναι τάβρος πραγματικά, ενώ δεν είναι. Ακριβώς, και αυτά να... δεν είναι σοβαρές κουβέντες. Δεν είναι σοβαρές κουβέντες από υπεύθυνους ανθρώπους, το ξαναλέω. Πάντως εδώ και τα SMS τώρα έχουν γεμίσει ο πίνακας. Αν είναι δυνατόν, λέει, είπε παράγοντας Καστοριανός, όσοι να πεθάνουν, να πεθάνουν. Δεν μπορώ να θα σας τα στείλω να τα δείτε. Πραγματικά. Είναι τόσο πολλά τα φαντάζομαι. Είναι τρομακτικό αυτό που είπατε. Πραγματικά. Γιατί ακούγεται, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά. Λοιπόν, κύριε Κεπαψόγλου, νομίζω ότι θα δούμε και πώς θα πάνε τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και της Καστοριάς, τι θα γίνει με την καραντίνα ή την ειδική ανάγκη. Θα δούμε και τα σημερινά δείγματα, γιατί τώρα πια τα παίρναμε συνήθως ξημερώματα ή μετά τα μεσάνυχτα. Τώρα με τα πολλά δείγματα τα παίρνουμε μετά το μεσημέρι προς απόγευμα. Θα δούμε, ναι, τι θα γίνει και με τα χθεσινά, να δούμε τι θα προσθεθεί στην Καστοριά πραγματικά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας σήμερα. Ήταν πολύ αποκαλυπτικά τα όσα ακούσαμε και ξέρετε, τρομακτικά πολύ καλά, θα δεν έλεγα. Δεν έχω μάθει ούτε να χαϊδεύω, ούτε να κλώθω με κατοκοινώς λεγόμενο γύρω-γύρω από ένα πρόβλημα, αλλά έχω μάθει να χτυπάω στην καρδιά. Και αυτό είναι μία άποψη και στάση ζωής, γι' αυτό και μπορούμε και λύνουμε και πάμε αυτό το Δήμο μπροστά. Το πρόβλημα, αν δεν μπει στην καρδιά του προβλήματος για να το κατανοήσεις, δεν μπορείς να το λύσεις. Αν θέλεις να χτυπάς πλάτες και να ωρεοποιείς καταστάσεις και να είσαι αρεστός, δυστυχώς δεν είσαι αποτελεσματικός. Δεν επιλέγω αυτή την οδό, η οποία ήταν η οδός, από ό,τι φαίνεται, όλων αυτών που θεωρούν τους εαυτούς τους πολιτικούς. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολιτικό. Εγώ είμαι πάνω απ' όλα άνθρωπος και έχω μάθει στα δύσκολα. Και έχω μάθει να είμαι χρήσιμος για την κοινωνία και όχι αρεστός. Έτσι έχω μάθει να λειτουργώ όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 χρόνια που ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Είτε το αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει. Εγώ κλείνοντας θα ήθελα να κλείσω με την έκκληση προς όλους τους συνανθρώπους μας, όλους τους συμπολίτες μας και όχι μόνο του Δήμου μου. Προς όλους τους συμπολίτες αυτής της ακριτικής περιοχής. Πρέπει να αντιληφθούμε με υπευθυνότητα το τι υποχρέωση έχει ο καθένας μας προς τον εαυτό του, προς τους συνανθρώπους μας, προς τα παιδιά μας, προς τους ηλικιωμένους, προς τις ευπαθείς ομάδες. Πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι. Ας το κρατήσουμε αυτό και θα είμαστε την επόμενη μέρα όλοι μαζί ακόμη πιο δυνατοί και θα νικήσουμε με τον όσο το δυνατό μικρότερο αριθμό και μικρότερο βαθμό λαβωμένοι. Αυτό έχει σημασία σήμερα. Κύριε Κεπαψόγλου, σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.